Δημήτρης Παπαϊωάννου κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο μετεωρολόγος μας. Για πες μας λίγο για αυτό τον εμποδιστή που δεν θα αφήσει το κρύο να έρθει. Λοιπόν, ποιο κρύο? Τη βροχή δεν λέγαμε. Ότι δεν πρώτον, θα αφήσει. Η αλήθεια είναι ότι η τάση για μετά τη Δευτέρα, Τρίτη, ναι, μπορεί να πέσει η θερμοκρασία. Και θα πέσει σημαντικά και όλες τις θερμοκρασίες. Δηλαδή. Δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα θα πέσει από τους 32 την Κυριακή, ναι, στους 22. Α, 10 βαθμούς κάτω. Κάτω είναι έλειξε μεγάλη διαφορά. Ναι. Απότομη, πολύ απότομη τόση θερμοκρασία. Κοίταξε, ωραία εικόνα αυτή τώρα εδώ, ε. Mm. Πολύ ωραία. Πού είναι αυτό όμως? Πού είναι αυτό, δεν ξέρουμε. Ωραία όμως. Αλλά τι ήρθε να το πει όμως. Δεν έχει σημασία. Όλοι φοράμε. Δεν πειράζει. Τι ήρθε να το πει όμως. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μετά από τη Δευτέρα Τρίτη, που θα έχουμε κάποιες τροχές Κυριακή προς Δευτέρα, δηλαδή θα έχουμε κάποιες τροχές ειδικά στη Βόρεια Βορειοανατολική χώρα και καταιγίδες, κυρίως όμως στη Βόρεια Βορειοανατολική χώρα, δεν είναι ακόμα βέβαιο το πώς θα κυλήσει ο καιρός. Δηλαδή φαίνεται να κυλάει μάλλον με σχετικά κανονικές θερμοκρασίες. Οι βροχές παίζονται, δηλαδή το αν θα έχουμε βροχές ή θα είναι καλός ο καιρός. Οπότε για τον κυκλώνα εμποδιστή θα δούμε τις επόμενες ημέρες, εάν τελικά θα δημιουργηθεί. Ωραία, πάμε να δούμε τώρα. Πάμε να δούμε τη σημερινή ημέρα. Γενικά ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Ανέβηκε και χθες, είχαμε τα πρώτα τριαντάρια μετά από καιρό ουσιαστικά. Και σήμερα θα ανέβει 1-2 βαθμούς η θερμοκρασία. Βλέπουμε μόνο βροχές, θα έχουμε κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία που είχαμε και χθες εκεί στο Βόρειο Ιόνιο στην Κέρκυρα. Πάλι θα έχουμε κάποιες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πάρα πολύ καλός καιρός. Γενικά ήθριος με λίγες δεφώσεις. Οι άνεμοι και σήμερα δεν ξέπλανε τα 4-5 μποφόρ ούτε στο Ιόνιο ούτε στο Γεωπέλαγος. Μεταβλητή άνεμοι γενικά. Και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο όπως βλέπουμε, 28-30, τοπικά θα φτάσουμε και στους 31-32 βαθμούς Κελσίου, ειδικά στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Στην Αττική περιμένουμε γενικά ήθριο καιρό με λίγες εφόσεις. 21-30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Ναι, χθες φτάσαμε 29-30, σήμερα 30, μπορεί και 31 να φτάσουμε εδώ στην Αττική. 2-4 μποφόρ, κυρίως νότιοι άνεμοι. Στην Αττική, Θεσσαλονίκη, για εκεί πολύ καλός καιρός, λίγες νεφώσεις, έως 27 βαθμούς σήμερα έχει στη θερμοκρασία και 2-4 μποφόρ, νοτιάδες στο θερμαϊκό με υψηλή υγρασία. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Σε Αλεξανδρούπολη 26 βαθμούς με λίγες νεφώσεις, στη Λίμνο 28 βαθμούς και εκεί έθριος ο καιρός. Στην Κέρκυρα πάλι θα έχουμε κάποιες δοχές, πιθανόν και καταιγίδα τις επόμενες ώρες μέχρι το απόγευμα. Τρίπολη 27 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Και στο Ηράκλειο 28 βαθμούς το μεσημέρι με λιακάδα. Και εδώ στην Αττική βλέπουμε 29 στα Μέγαρα, 28 στον Πειραιά, 28 στην Κηφισιά, 28 και στην Γλυφάδα και 28 με 29 και στο Λαύριο. Άρα οπότε ουσιαστικά ξεκινάει από σήμερα, Δημήτρη, μας λες αυτό. Έτσι, ανεβαίνει για άλλο θερμοκρασία. Καλοκαιρία, υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι και την Κυριακή θα πάμε. Και Σάββατο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα είμαστε 33 με 35 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές ανατολικής χώρας. Θα φτάσουμε και 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή 7 με 8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αλλά όπως είπαμε, από Δευτέρα, απότομη πτώση θερμοκρασίας και θα έχουμε κάποιες βροχές κυρίως στη Βόρεια και Βορειοανατολική χώρα, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο. Έτσι θα κυλήσει και όλη η εβδομάδα, δηλαδή την επόμενη βδομάδα. Φαίνεται να ανεβαίνει σιγά σιγά λίγο η θερμοκρασία μετά από την απότομη πτώση, αλλά να είναι κοντά στα κανονικά μάλλον για την εποχή επίπεδα. Και οι βροχές μάλλον δεν θα έχουμε ιδιαίτερες βροχές, αλλά χωρίς να είναι σίγουρα ακόμα. Έχουμε βροχούλα αυτό. Για αυτή τη χρειαζόμαστε. Η βροχή. Είχαμε κάποιες βροχές το Σεπτέμβριο, είχαμε κάποιες βροχές, αλλά χρειαζόμαστε κι άλλες. Γιατί έχουμε μεγάλο έλλειμμα από την αρχή του χρόνου. Έτσι, μεγάλο από τους ανθρώπους στην Κρήτη κάτω που δεν έβρισκε καθόλου Κρήτη, ούτε στην προηγούμενη. Ζήτημα μεγάλο. Το προηγούμενο στην Πελοπόννησο. Πελοπόννησο, ακριβώς. Τόσες περιοχές είναι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί.